Εξής, για την εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους έγινε εδώ πέρα στο Άστρος, με τη δεύτερη εθνική συνέλευση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ ακριβώς για να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός, για να θυμηθούμε εκείνες τις ένδοξες στιγμές που οι Έλληνες, με πρώτα το Κολοκοτρώνη, αποφάσισαν να είναι ενωμένοι για το κοινό καλό. Ταυτόχρονα μου δόθηκε ευκαιρία σήμερα να δω παλιούς φίλους αλλά και νέους αγωνιστές της ευρύτερης παράταξης, οι οποίοι σήμερα αγωνίζονται για το καλό του κόσμου, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα που πραγματικά οι πάντες θα είναι υπερήφανοι για αυτήν και στην οποία θα υπάρχει ασφάλεια, σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη. Είναι τα μεγάλα ζητούμενα και σήμερα μήνα. Ευχαριστώ και καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή. Κύριε Σαμαρά, έχει κάνει αίσθηση αυτό που κάνετε σε μια υπερόπληση για τα σχολεία και τις Πελοποννήσου. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η αίσθησή σας για το έργο που η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση στήριξε, τι έχει αυτό αλλάξει. Πως αυτό είναι ότι είναι ξεκάθαρη απολύτως η θέση που έχει πάρει η παράταξη για αυτό το ζήτημα. Ξεκάθαρη και τελική. Πώς σχολιάζετε, κύριε Πρόεδρε?